Γεια σας φίλοι μου, Μιχάλης εδώ και καλώς ήρθατε σε άλλη μια κριτική στο Enjoy the Movies. Σήμερα φίλοι μου θα κάνουμε μια πολύ ιδιαίτερη κριτική για μια νέα σειρά η οποία είναι βασισμένη σε μια κλασική ταινία την οποία αγαπήσαμε όλοι εμείς οι παλιοί. Αναφέρεται κυρίως για τις παλιές γενιές ώστε να μαθαίνουν και οι νέες γενιές και έχουμε να κάνουμε λοιπόν με το Karate Kid. Χάρηκα παιδιά πάρα πολύ όταν είδα το πρώτο τρέιλερ. Είχα ενθουσιαστεί πραγματικά πάρα πολύ και την περίμενα πώς και πώς. Την τελείωσα πριν 3 μέρες. Μπορώ να πω ότι είναι μια... Βασικά είναι ένα αριστούργημα. Ήταν μια πολύ γαμάτη μεταφορά όταν φύγαμε από τις ταινίες και αποφασίσαν λοιπόν οι ίδιοι ηθοποιοί, γιατί θα δείτε μέσα τους ίδιους χαρακτήρες, τον Ξανθό και τον Ντάνιελ Λαρούσο, να πούμε και τα ονόματά τους. Λοιπόν, έχουμε τον Βίλιαμ Ζάπκα, ήταν ο Ξανθός που είχαμε δει στην τελευταία μάχη στο Karate Kid, στο 1, που πήγε στο τελικό με τον Ντάνιελ Λαρούσο, τον μαθητή του Μίστερ Μιγιάγκη, όπου τον έκανε ο Ράλφ Μάτσιο. Λοιπόν, και έχουμε λοιπόν στη σειρά τα νέα παιδιά, είναι ο Τάνερ Μπιουκάναν, όπου αυτός κάνει το γιο του Βίλιαμ Ζάπκα, του Ξανθού, και έχουμε και τον Χόλο Μαριδουένα, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο τρώει μπούλινγκ και τον επαίρνει ο Ξανθός, ο οποίος θα δείτε συνέχεια, θα σας πω λοιπόν την μπλοκή. Έχουμε και την Μέρι Μάουζερ, που η Μέρι Μάουζερ κάνει την κόρη του Ραλφ Μάτσιο, του Ντάνιελ Λαρούσο. Και έχουμε και τον Γκρίφι Σαντο Πιέτρο, αυτός κάνει και αυτός επίσης κάνει το γιο του Ραλφ Μάτσιο. Έχουμε ας πούμε και τα υπόλοιπα παιδιά, έχουμε την Νικόλ Μπράουν, έχουμε τον Τζέικοπ Μπέρτναντ, έχουμε τον Τζέο Σέο, την Γκάρτνι Κόρνι Χέγελερ, ποιον άλλο, τη Χάνα Κέπλ, τον Γκέι Μπάουλς, Owen Morgan, Ντέζελ Κέι Βίλιαμς και ποιος άλλος, και ο Τζιάννη Ντετσέντζο, νομίζω να το λέω καλά. Τέλος πάντων λοιπόν, ας κάνουμε παιδιά την εισαγωγή, να σας πω μερικά πράγματα. Όπως είπαμε, έχουμε να κάνουμε με την κλασική ταινία του Karate Kid που είχε βγει το 1984. Τα παιδιά λοιπόν αποφάσισαν, ο Ζάπκα και ο Μάτσιο, να βγάλουν στο προσκήνιο και να ξεκινήσουν πάλι ένα sequel από εκεί που αφήσανε το τέλος της ταινίας. Λοιπόν, όπως σας είπα, ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένος που είδα τη σειρά. Αποτελείται λοιπόν η πρώτη σεζόν από 10 επεισόδια, είναι της YouTube Red, δική της παραγωγή, και τα επεισόδια είναι γύρω στα 25, δεν είναι στάνταρ, είναι, υπολογίστε, το κάθε επεισόδιο είναι 25 με 28 λεπτά με 37-38 λεπτά maximum, αλλά είναι λιγότερο αλλά περισσότερο. Λοιπόν, και μας δείχνει λοιπόν ότι ο Ξανθός δουλεύει σαν συντηρητής σπιτιών, να φτιάξει διάφορα οροφές, πισίνες, να καθαρίσει και τέτοια πράγματα. Και την άλλη έχουμε τον Ντάνιελ Λαρούσο, τον Μάτσιο λοιπόν, ο οποίος έχει γίνει ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας και έχει μεγάλη αλυσίδα αυτοκινήτων όπου πουλάει αυτοκίνητα. Και έχουν βάλει κάποιες πινελιές που μας υπενθυμίζουν όσοι έχουμε δει τις ταινίες, όπου βλέπαμε τον Μίστερ Μιγιάκη που έκοβε, κλάδευε τα μπαντζάι, και βλέπετε ας πούμε κάθε φορά που πουλάει ο Λαρούσο κάποιο αυτοκίνητο, ακόμα και στο διαφημιτικό σποτάκι που έχει για να δείχνει ας πούμε τη δουλειά του μέσω της διαφήμισης, διαφήμισης και τον μπαντζάι, γιατί κάθε αυτοκίνητο που πουλάει πουλάει και να τους δίνει δώρα και ένα μπονζάι. Λοιπόν, αυτός είναι, είπαμε, ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας. Ο άλλος είναι ένας, προσπαθεί να τα βγάλει πέρα
έχει γίνει ένα ρεμάλι ουσιαστικά, γιατί πίνει, κάνει μια τελείως γάμισατα ζωή και προσπαθεί να τα φέρει βόλτα με τη δουλειά του, όπου απολύεται από τη δουλειά του ο Ξανθός και είναι σε αδίέξοδο και δεν ξέρει τι να κάνει. Απ' την άλλη τώρα, ο Λαρούς απ' την άλλη έχει ένα πάρα πολύ όμορφο σπίτι. Έχει ξεσχιστεί και τα παρέχει όλα στην οικογένειά του. Έκανε δύο παιδιά, τα οποία έχει μία κόρη και ένα γιο. Η γυναίκα του δουλεύει στην επιχείρηση του άντρα της. Αυτός λοιπόν είναι ένας πολύ καλός σύζυγος, πολύ καλός επιχειρηματίας στη δουλειά του, όλα πάνε μια χαρά. Απλά η κόρη του έχει μπλέξει με κάτι τσούλες, να το πούμε, και έχει γίνει κακομαθημένη. Και απ' την άλλη ο γιος του είναι ένα παχουλό παιδάκι, το οποίο το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να παίζει ηλεκτρονικά, είναι γκατζετάκια κλπ. Και προσπαθεί και αυτός να ανταπεξέλθει με τα παιδιά του, ενώ έχει προβλήματα με τη δουλειά του σε κάποια φάση ο Λαρούσο. Και ο Ξανθός λοιπόν, εφόσον απολύεται, δεν ξέρει τι να κάνει σε αδιέξοδο και υπάρχουν κάποια παιδιά στο σχολείο τα οποία δέχονται bullying και συγκεκριμένα ένα παιδί είναι σε ένα, ας το πούμε, παντοπολείο εκεί που έχουν στην Αμερική και μένει ο Ξανθός, μένουν κοντά με το μικρό. Και μια μέρα λοιπόν πειράζουν κάτι παιδιά από το σχολείο το μικρό και του χτυπάνε το αμάξι του Ξανθού και του στολίζει για τα καλά ο Ξανθός τα παιδιά και το βλέπει ο μικρός που τον πειράζουν οι άλλοι και του λέει, α, ξέρεις, λέει, καράτε, λέει, μάθε μου όλα αυτά, κάνει, έχω να ασχοληθώ, μου λέει, πάρα πολύ καιρό με αυτό, δεν ασχολούμαι πλέον, λέει, πια με αυτό. Και λέει, μα θέλω να με διδάξει όλα αυτά. Εν τέλει, για να μην τα απολογούμε, φτιάχνει λοιπόν τη σχολή, την ξαναφτιάχνει τη σχολή του Cobra Kai, όπου ήταν και αυτός απιτσιρικάς με τον δάσκαλό του, τον τρελό, και τους μαθαίνει να μην δείχνουν έλεος, ό,τι είχε μάθει και αυτός από τον δάσκαλό του, και λοιπόν και ξεκινάει με αυτόν σαν πρώτο μαθητή και του διδάσκει όλα αυτά που του είχε διδάξει και ο δάσκαλός του, δηλαδή ένα τελείως λαθασμένο τρόπο, ότι πρέπει να δένουμε τους άλλους, να μας φοβούνται οι άλλοι, να μην δείχνουν μέλος κτλ. Απ' την άλλη λοιπόν, ο Λαρούσο σε κάποια φάση αρχίζει βασικά ο Ξανθός να διαφημίζει με κάθε τρόπο που ξέρει, γιατί δεν ξέρει να διαφημίζει με τα σύγχρονα μέσα, με ίντερνετ, κάτι που τον βοηθάει αργότερα ο μαθητής του. Και το βλέπει ο Λαρούσο ότι ξανά άνοιξε η σχολή και του ήρθαν όλα flashback του παιδιού, όπως θα δούμε και θα δείτε και πάρα πολλά flashback μέχρι να ανοίξει τη σχολή ο Ξανθός, όπου μας πηγαίνει μπρος πίσω, μας δείχνει, ας πούμε, την ώρα που πάνε ανοίξει τη σχολή, που βλέπει κάποια γεγονότα που γίνανε έξω από τη σχολή και είναι κάτι πολύ ωραίο αυτό που κάνανε, που είδα στη σειρά, σε πηγαίνανε στιγμιαία πίσω και αυτό ήταν η νοσταλγία και σε τρέλαινε αυτό το πράγμα, εμένα προσωπικά, όπως πιστεύω και σε όλους. Τέλος πάντων, ανοίγει σχολή και μετά λοιπόν προσπαθεί να ορθοποδήσει ο άνθρωπος, να τα φέρει πέρα λοιπόν με τη σχολή, να βγάλει την άδεια της σχολής και όλα αυτά. Το μαθαίνει λοιπόν, είπαμε, ο Λαρούσο, και αρχίζει και φρικάρει. Μετά πάμε στο παιδί του Ξανθού, ο οποίος και αυτός είναι ένα χαμένο κορμί, αλλά είναι αυτό που λέμε το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει, γιατί ο μικρός δεν ήταν ποτέ ο πατέρας δίπλα στο παιδί του για να το μάθει, το έκανε και εξαφανίστηκε και βλέπει τα λάθη του τώρα που έχει μεγαλώσει και θέλει να κάνει την επανασύνδεση με το γιο, αλλά ο γιος τον μισεί όσο δεν πάει και βλέπει ότι δεν έχει καμία ελπίδα με το γιο του και έτσι το αφήνει αυτό το πράγμα και δίνει όλο του το είναι στον πιτσιρικά που τον έχει πάρει για μαθητή του και τον βλέπει σαν γιο του ουσιαστικά. Ο γιος του την άλλη ήθελε να του κάνει κάποιο σπάσιμο στα μέσα της σειράς και με τους αλήθους φίλους του που έχει θέλει να κάνει ακόμα μεγαλύτερο κακό στον πατέρα του
και του λέει, γιατί είναι ένας μικροαπατεώνας βασικά ο γιος του και έχει μια μεγάλη πειθό και ξέρει να κοροϊδεύει τον κόσμο πάρα πολύ πίστευτα, και τους λέει ότι θέλω να του δισπάσω ακόμα περισσότερο του πατέρα μου τώρα που άνοιξε σχολή. Θέλω να πάω στο Λαρούσο να δουλέψω στην εταιρεία του, όπου κάποια στιγμή να το μάθει και να με συγχαθεί ακόμα περισσότερο. Και εκεί είναι η όλη ουσία. Και μόλις βλέπετε ότι δουλεύει λοιπόν για το Λαρούσο και όλα αυτά, αρχίζει λοιπόν το παιδί χωρίς να το καταλαβαίνει και να αρχίζει να το συμπαθεί το Λαρούσο, πέρα από αυτό που είχε σχεδιάσει και είχε πει στους φίλους του. Και αρχίζει λοιπόν ο Λαρούσο και του διδάσκει την ουσία του σωστού καράτε και το να πώς να είσαι σωστός άνθρωπος. Απ' την άλλη τον βλέπει σαν πατέρα του, έτσι όπως το δείχνει, γιατί ο άλλος δεν ήταν, ο πατέρας ο πραγματικός δεν ήταν δίπλα του και υπήρχε λοιπόν αυτό το κενό μέσα του που το αναπλήρωσε χωρίς να το καταλάβει το παιδί. Και του διδάσκει λοιπόν ο Λαρούσο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που ο Μίστερ Μιγιάγι είχε διδάξει τον Λαρούσο. Έτσι λοιπόν η γνώση περνάει, γιατί αυτή είναι πραγματικά η σωστή φιλοσοφία των πολεμικών τεχνών, όπου την χάνει κι εγώ να κάνω τα εκποντώ και έχω μάθει πάρα πολύ σωστά. Γιατί ο δάσκαλος πρέπει να δείχνει σωστά τη δουλειά που κάνει στους μαθητές και να χρησιμοποιεί κάτι όχι για να βλάψει τον άλλον, και η γνώση ενός δασκάλου πρέπει να περνάει σε ένα μαθητή και ο μαθητής να γίνεται εννοείται πάντα καλύτερος από τον δάσκαλο, και πρέπει να λειτουργεί ένας δάσκαλος με τέτοια φιλοσοφία, να γίνεται, δηλαδή να λειτουργεί ο δάσκαλος με τη φιλοσοφία «γίνε καλύτερος από μένα». Δηλαδή ο δάσκαλος έχει τη φιλοσοφία «δεν πρέπει να γίνεις καλύτερος από μένα», είναι μεγάλο λάθος. Ναι, όπως είπαμε, τον διδάσκει, το παιδί αρχίζει να τον συμπαθεί πάρα πολύ, όλα αυτά, αλλά γίνεται μία μαλακία προς το τέλος της σειράς, όπου εκεί που κάνουν ο γιος του Ξανθού βρίσκεται στο σπίτι του Λαρούσο και τον βλέπει, θα δείτε ότι ο Ζάπκα με τον Μάτσιο μπαίνουν στο σπίτι και βλέπουν λοιπόν, βλέπει το γιο του και αρχίζει και λέει τι γίνεται εδώ πέρα, λέει ο Λαρούσο, κάνει, λέει ήθελα να σου το πω ότι αυτός είναι ο πατέρας μου, και τρελαίνεται ο Λαρούσο εκεί, όσο έχεις πατέρα και αυτός είναι ας πούμε ο γιος σου, τι συνωμοσία παίχθηκε από πίσω μου, τι θέλετε να κάνετε από πίσω μου, και εκεί αρχίζει και δημιουργείται πάλι ένα νέο μίσος. Γιατί ο Λαρούσο, όπως και να κάνουμε, δεν είχε ξεχάσει όλα αυτά που του είχε κάνει, το bullying που του είχε κάνει ο Ξανθός σε μικρή ηλικία, που ήταν τα παιδιά. Και αλαζοπυρώνεται πάλι το μίσος μεταξύ των δύο, αλλά δεν θέλει να έχει καμία σχέση μετά ο Λαρούσο με τον Ξανθό το παιδί. Γιατί ούτε ο Ξανθός ήξερε που βρίσκεται ο γιος του, αλλά δημιουργείται μια παρεξήγηση τέλος πάντων, εν ολίγες. Και ξεκινάει λοιπόν το πρωτάθλημα, ό,τι είχε γίνει και στην ταινία του 1984. Που είχε πάει τελικό ο Λαρούσο με τον Ξανθό, όπου θα δείτε ότι στο τελικό πάει ο Ξανθός με αυτόν τον Μιτσερικά που σας είπα, που δέχτηκε μπούλινγκ με τον πρώτο μαθητή του Ξανθού, και εκεί γίνεται της κακομοίρας. Θα σας αρέσει πάρα πολύ γενικά η όλη φάση του πρωταθλήματος. Θα σας ξυπνήσει πολλές αναμνήσεις, όπως ήταν και στην ταινία του 84. Και βέβαια ότι ο Ξανθός με το σπαθί του πήγε στον τελικό, αλλά δεν τον είχε αναλάβει. Δεν είχε δάσκαλο, πήγε έτσι. Όπου θα δείτε τι γίνεται λίγο πριν γίνει ο τελικός, τι γίνεται μεταξύ του Λαρούσο και του μικρού. Και για να μην κάνουμε το εντελώς το spoil, γιατί εντάξει το βίντεο περιέχει πάρα πολύ spoil και δεν θέλω λοιπόν εγώ να σας πω τι γίνεται ακριβώς στο τέλος. Θα το δείτε εσείς λοιπόν τι γίνεται. Πέρα λοιπόν όλα αυτά που είπαμε, το spoil, για να κάνουμε και τη γενίκευση σαν σειρά. 9,3 λοιπόν παιδιά στο IMDb σειρά, μπορούσα να πάει και 9,5 για μένα. Ήτανε
μία καταπληκτική σειρά, μία πολύ ωραία μεταφορά μίας πολύ αγαπημένης μας ταινίας όλων των παλιών γενιών, με πολλά flashbacks. Να πούμε κάποιες λεπτομέρειες, είχε μια πολύ ωραία συγκινητική σκηνή για μένα στα μέσα της σειράς που πηγαίνει ο Λαρούσο στον τάφο του Μίστερ Μιγιάγκη. Ένιωθε μια απόγνωση ο Λαρούσο και δεν ήξερε τι να κάνει και πήγε στον Μίστερ Μιγιάγκη για να δώσει συμβουλή του, που θα ακούσετε και τη φωνή του και μέσα του Μίστερ Μιγιάγκη. Θα δείτε πολλά πράγματα γνώριμα, θα δείτε τοποθεσίες όπου πηγαίνει μαζί ο Ξανθός μαζί με τον με του Λαρούσο στο πρώτο σπίτι που έμενε ο Λαρούσο ο πιτσιρικάς. Σου πηγαίνει και flashback, το βλέπεις το πριν και το μετά. Βλέπετε τι να έρχεται στο προσκήνιο και η κοπέλα η οποία παλεύανε, που τα είχε στην αρχή με τον Ξανθό και μετά τα είχε με τον Λαρούσο. Τα flashback με τα τουρνουά, τα flashback με τις σχολές, με κάποιες μάχες που βλέπουμε μέσα το Μίστερ Μιγιάγκη, βλέπουμε το δάσκαλο του Ξανθού. Ναι, είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά, μπορώ να πω ότι συγκινήθηκα, μου άρεσε, έχει πολύ ωραίες ατάκες, έχει ωραίο χιούμορ μέσα και είναι μια επανάληψη κατά μία έννοια το ότι είδαμε στην ταινία του 84 και το μετέπειτα που βλέπετε στις νέες γενιές. Πιστεύω ότι οι νέες γενιές πρέπει, όσοι δεν την έχουν δει, πρέπει να τη δουν, γιατί είναι μια καταπληκτική σειρά και οι υποκριτικές των δύο, του Μάτσιου και του Ζάπκα, είναι πραγματικά τέλειο και ότι αν βάζανε άλλα άτομα να υποκριθούν ας πούμε τους χαρακτήρες, πιστεύω θα ήταν μια μαλακή κίνηση. Έτσι θεωρώ. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση που μπήκαν οι ίδιοι και συνεχίσανε την ταινία σε σειρά για να μας δείξουν λοιπόν τι θα γίνει και θέλω να πιστεύω ότι και η δεύτερη σεζόν θα είναι μια καταπληκτική δεύτερη σεζόν. Έτσι θέλω να πιστεύω. Τελειώνει πάρα πολύ ωραία και έχει ένα πολύ ωραίο πρόλογο και έχει ένα πολύ ωραίο επίλογο. Θεωρώ ότι θα είναι μια καταπληκτική δεύτερη σεζόν, θέλω να πιστεύω. Αυτά λοιπόν παιδιά για το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι θέλετε να μιλήσουμε κάτω στη περιγραφή, θα βάλω και τα link για τα follow άμα θέλετε να κάνετε και άμα θέλετε να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε για την σειρά, ό,τι γουστάρετε, θα χαρώ πάρα πολύ. Και μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe και θα τα πούμε στην επόμενη κριτική. Γεια σας!